πρέπει να απαντάτε ή το ένα ή το άλλο ή κανένα από τα δύο ή θα μου λέτε χαζή ερώτηση, πάμε παρακάτω. Υπάρχει πιθανότητα να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι τέτοιο? Σε ένα συνάδελφος που αργεί στις πρόβες ή κάποιος που δεν θυμάται τις ατάκες του? Δεν υπάρχει ηθοποιός που να μην θυμάται τις ατάκες του. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε έχει ένα κόλλημα σε ένα συγκεκριμένο προσόν που χρειάζεται για να επικοινωνήσει με το λόγο πια του ρόλου. Έτσι. Γιατί ο κάθε ρόλος έχει ένα ψυχικό περιεχόμενο, έχει όμως και ένα λεκτικό περιεχόμενο με το οποίο εκφράζεται. Αυτό είναι μια άλλη τέχνη, η οποία συναντά την τεχνική του να μάθεις να κρατάς το κείμενο μέσα σου και να μπορείς να το εκφράσεις ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως μπορεί να πάθεις κάτι όπως οποιοσδήποτε άνθρωπος ψάχνει στη συζήτηση να βρει μια λέξη και δεν τη βρίσκει. Εντάξει, μπορεί να σου συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν είναι. Όλα αυτά είναι πολύ... συγχωρούνται, πρέπει να συγχωρούνται. Τρία πράγματα που δεν θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς αυτά. Θέλετε να μας τα πείτε, αν υπάρχουν? Που δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτά. Είναι η ζωή μου διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο που ακόμα νιώθω ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το θέατρο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να έχω την αγωνία των παιδιών μου, όσο και αν αυτά δεν είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πια παιδιά. Με την καλή έννοια πάντα, την αγωνία τους. Και δεν σκέφτομαι τη ζωή μου με κάποιους ανθρώπους γύρω μου να λείπουν. Έχω χάσει αρκετούς, το ίδιο έλεγα και τότε, αλλά τώρα πια υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι γύρω μου που δεν θα ήθελα να μην τους έχω και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα ζήσω και χωρίς αυτούς. Μακάρι να ζήσουν αυτοί χωρίς εμένα, αλλά όχι εγώ. Είστε συνεπείς στα ραντεβού σας ή αργείτε? Αργούσα κάποτε πάρα πολύ. Σε βαθμό κακουργήματος, θα έλεγα. Με τόσο που ως νέος ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο να χάνω σχεδόν το μισό μισθό μου στα πρόστιμα λόγω αργοπορίας στην πρόβα. Φαντάζει λίγο υπερβολικό και αν θέλετε είναι και λίγο υπερβολικό, αλλά είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια. Όμως αυτό πολύ γρήγορα σταμάτησε, άρχισα να είμαι πάρα πολύ συνεπής, γιατί κατάλαβα ότι η δουλειά αυτή χρειάζεται τη συνέπεια στον χρόνο. Γιατί ο καθένας δεν χαλαλίζει μόνον το χρόνο της πρόβας ή της παράστασης για να είναι στο θέατρο. Χαλαλίζει περισσότερο χρόνο. Πάρα πολλοί ηθοποιοί έχουν το καμαρίνι σαν δεύτερο σπίτι τους. Πηγαίνουν 1,5-2 ώρες πιο νωρίς. Αν ξέρετε, οι γυναίκες που έχουν να φτιάξουν τα μαλλιά του, ξέρω εγώ, κτλ. Και οι άντρες ακόμα. Ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Μιχαλακόπουλος, ας πούμε, πήγαινε πάρα πολύ νωρίς. Αυτό μου έγινε ένα, κατά κάποιον τρόπο, παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς, εγώ έφευγα από το θέατρο αρκετά αργά. Ναι, δηλαδή δεν βιαζόμουν και πάρα πολύ, αλλά επειδή θα έπρεπε να τα κλείσουν τα θέατρα, γι' αυτό το λόγο επέσπευδα τις διαδικασίες. Αλλά έξω από το να φεύγω αργά, έμαθα να πηγαίνω και νωρίς. Θέλω να μου πείτε αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος. Κυρίως βραδινός, θα έλεγα. Όχι ότι με τεμπέλει στα πρωινά. Και η Αυγούλα μου αρέσει να τη βλέπω. Πολλές φορές ξυπνάω πρωί. Άλλωστε, όταν έχουμε δουλειά στην τηλεόραση, ξυπνάμε πρωί. Και πολύ πρωί, μάλιστα. Θα έλεγα και για να διανύσουμε μακρινές αποστάσεις. Άρα είμαι και πρωινός, αλλά κατά βάση είμαι βραδινός. Θεατρικό σανίδι ή τηλεοπτικό πλατό, που νιώθετε πιο άνετα? Η τελευταία διευκρίνηση μου δίνει το δικαίωμα να απαντήσω. Δεν, να μην την κάνετε αυτή την ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Δεν ουθετώ, το λέω με την έννοια ότι. Για πείτε. Δεν ισχύει αυτό. Ξέρεις, για τον ηθοποιό. Έχει κάποιους χώρους δουλειάς. Οι χώροι αυτοί έχουν και τους ανάλογους τρόπους. Αν θέλεις, για τον ηθοποιό, κατά την προσωπική μου γνώμη, η απόλυτη ταύτισή του με το επάγγελμα, να το πω έτσι, που κάνει. Γιατί ακόμα και πάρα πολλοί από εμάς και πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, και δικαίως καθόλου άδικα, ότι το να είσαι ηθοποιός δεν είναι ένα επάγγελμα. Και επί της ουσίας δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο δηλαδή αρχίζεις να το ασκείς, κόβεις δελτία παροχής ή παίρνεις το μισθό σου. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, γενικάς πάρα πολλή δουλειά για να έχεις μεροκάματο καταρχήν. Και οι ηθοποιοί που καταφέρουν να βγουν στη σύνταξη, σε μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή σύνταξη και όχι μια οποιαδήποτε σύνταξη, επειδή έχεις κάποια μεροκάματα είτε ως γκαρσόνι και άλλα λίγα από το θέατρο και άλλα 2-3 από 2 ταινίες και τα λοιπά, να πάρεις μια σύνταξη και να λέγεται αυτή η σύνταξη καλλιτέχνη. Όχι, να πάρεις σύνταξη σαν ηθοποιός.
Δηλαδή να έχεις εργάσιμα χρόνια στο θέατρο, που αυτά είναι και τα ένσημα που σου δίνουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Τα ένσημα του θέατρου. Όλα τα άλλα, ακόμα και τη τηλεόραση και του κινηματογράφου, δεν είναι αξιοπρεπή ένσημα. Το αξιοπρεπή εντός εισαγωγικών, έτσι. Αξιοπρεπές είναι το οτιδήποτε σου δίνει τον τρόπο για να ζεις. Οπότε δεν το λέω με αυτή την έννοια, έτσι. Κατά αυτήν την έννοια και κατά πάρα πολλές άλλες έννοιες και κατά την προσωπική μου άποψη, το θέατρο είναι η κύρια δουλειά μας, όχι για τις συντάξεις που αναφερόμασταν προηγουμένως, αλλά γιατί η δουλειά του ηθοποιού, δηλαδή η υποκριτική τέχνη, γιατί αυτή είναι η τέχνη του θέατρου, η τέχνη του ηθοποιού. Η τέχνη του θέατρου δεν είναι κανένας άλλου συντελεστή του θέατρου τέχνη, ακόμα και του σκηνοθέτη ή του μουσικού ή του σκηνογράφου, είναι του ηθοποιού η τέχνη. Αυτή είναι η υποκριτική τέχνη του ηθοποιού. Αυτή η τέχνη λοιπόν ασκείται μόνο στο θέατρο. Δεν ασκείται πουθενά άλλου. Ασκείται κατά κάποιον τρόπο, άλλου είδους τρόπο, που θέλει και λίγο παραπάνω μελέτη για αυτόν τον τρόπο, και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε την ευχέρεια να μελετάμε τέτοιους τρόπους. Είναι η τέχνη του κινηματογράφου. Εκεί ο ηθοποιός χρειάζεται να καταβάλει κάποια άλλου είδους προσπάθεια από αυτήν που συνήθως καταβάλει για να έρθει σε επικοινωνία και σε επαφή με έναν ρόλο θεατρικό. Μπορεί να του ζητηθεί κάτι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ απότομο, το οποίο όμως μπορεί να είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Θα αναφερθώ εύνης, ας πούμε, σε αυτή τη βουβή κραυγή που ζητήθηκε από τον Αλ Πατσίνο στον Νονό 3, με συγχωρείτε. Όταν πήρε στην αγκαλιά του την πληγωμένη κόρη του από τη σφαίρα. Δεν είναι ένα στόμα που μένει ανοιχτό για τουλάχιστον ένα λεπτό και μετά βγάζει ήχο. Δεν το μαθαίνεις εύκολα σε καμία σχολή. Αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σκηνοθέτης στον κινηματογράφο που να μπορεί να το εκμεύσει, να μπορεί να το κλέψει, να στο βγάλει από μέσα σου. Δεν έχουμε τέτοιους εδώ στην Ελλάδα. Ας με συγχωρήσουν όσοι με ακούν, λυπάμαι πολύ, η εμπειρία μου αυτό λέει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για την τέχνη του κινηματογράφου, ναι, όντως χρειάζεται μια ιδιαιτερότητα, αλλά η κύρια δουλειά του ηθοποιού, η υποκριτική τέχνη, ασκείται μόνο στο θέατρο, όπου ο ηθοποιός έχει το χρόνο να επικοινωνήσει με το ρόλο, να τον βρει, να συναντηθούν, να επικοινωνήσουν και να του κάνει ένα φου και να του δώσει ζωή πάνω στη σκηνή. Σας δίνουμε μια χρονομηχανή. Σε ποια δεκαετία θα θέλετε να μεταφερθείτε, 80 ή 90? Α, τόσο κοντά λες. Κοντά. Να πάμε 60-70, 40-50. Τη δεκαετία του 40 δεν την ξέρω. Από το 50 και μετά την ξέρω. Σε καμία δεκαετία την οποία ξέρω δεν θα ήθελα να μεταφερθώ. Και σε καμία δεκαετία παρελθόντος επίσης δεν θα ήθελα να μεταφερθώ, γιατί αγαπώ ιδιαίτερα την ιστορία και είμαι αρκετά διαβασμένος πάνω σε αυτήν. Έτσι κάποιες δεκαετίες που αφορούν τουλάχιστον περίπου 3.000 χρόνια μέχρι την αρχαία Ελλάδα και ακόμα πιο πίσω την άνθηση του Μακεδονικού Βασιλείου, την Αίγυπτο, τους Ασσύριους, τους Βαβυλώνιους, όλα αυτά είναι κάτι τα οποία τα γνωρίζω. Προς τα μπρος ήθελα να πάω, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν θέλω ούτε εκεί να πάω, γιατί νιώθω περίπου τι ακριβώς θα συμβαίνει, το βλέπω γύρω μου. Το βλέπουμε γύρω μας τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, να μου επιτρέψετε. Είναι άλλωστε πολύ προσωπικές οι σκέψεις μου. Μπορεί να πούνε στον οποιονδήποτε, α, τόσο ηλίθιος είναι αυτό, δεν το ξέραμε ότι έχει αυτές τις απόψεις. Άλλος μπορεί να πει τι λέει, είναι τόσο προχώ ο κύριος Τάδε. Ή δεν ξέρω τι, δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι γνώμες του κανενός. Οπότε δεν έχω λόγο να αναφερθώ σε αυτό. Δεν θα ήθελα να πάω ούτε προς τα πίσω ούτε προς τα μπρος. Η ιστορία έχει γραφτεί. Εμείς και να πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι σε αυτήν, είτε πίσω είτε μπρος, ούτε θα προσθέσουμε ούτε θα αφαιρέσουμε τίποτα. Έτσι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το παρόν. Το παρόν το οποίο είναι δυστυχώς αυτό που είναι. Δεν είναι απογοητευτικό αυτό και να μην με θεωρήσει κανείς πεζιμιστή. Είμαι αντιθέτως ένας πάρα πολύ άνθρωπος, πώς το λένε, που είναι ευχαριστημένος με τη ζωή όπως είναι. Απλώς την κρίνω. Την κρίνω και την κρίνω πολύ βαριά. Γιατί και κρίνει, και εκείνη με έχει κρίνει πάρα πολύ βαριά, οπότε και εγώ της το χρωστάω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι απεσιόδοξος σε καμία περίπτωση. Με φοβίζει ο χρόνος που περνά. Να με φοβίζει καθόλου. Κατά βάθος θέλω να τα παρατήσω όλα και να πάω να ζήσω σε ένα σπίτι στο Πήλιο και να γράψω ένα βιβλίο. Στο Πήλιο δεν έχω πια σπίτι, δυστυχώς το έχουν πουλήσει αυτό που είχαμε, γιατί τυχαίνει να είμαι από εκεί. Ναι. Όμως έχω ένα κονάκι στο οποίο πηγαίνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ελευθερώσω από το χρόνο μου αρκετόν από αυτόν και να πάω να κάνω αυτό ακριβώς που είπες, να γράψω αυτά που έχω
μισογραμμένα, γιατί δεν τα έχω τελειώσει. Αλλά να εγκαταλείψω τα εγκόσμια και να φύγω από αυτά, όχι. Είμαι αγωνιστής της ζωής και του κόσμου και θέλω να μείνω μέσα σε αυτόν. Ό,τι πόλεμο έχω να κάνω, να τον κάνω μέσα σε αυτόν. Εάν τεζάρω, θα τεζάρω τι να κάνω. Όσο περνά ο καιρός, γίνομαι πιο αυστηρός με τους άλλους. Θα έλεγα με τον εαυτό μου, καθόλου με τους άλλους. Με τους άλλους προσπαθώ να έχω πολύ περισσότερη κατανόηση από όσοι είχα για αυτούς. Απόδειξη ότι δεν νευριάζω πια. Ήμουν ένας αρκετά οξύθυμος άνθρωπος. Δεν συγκρατώ τα νεύρα μου. Προσπαθώ τουλάχιστον. Καμιά φορά υπάρχουν πράγματα που με εκνευρίζουν. Όσο περνούν τα χρόνια, γίνομαι καλύτερος ηθοποιός. Θα έλεγα ναι. Ένα οπλοστάσιο, να το πω έτσι, του ηθοποιού είναι η εμπειρία του. Είναι η εμπειρία της ζωής. Έχω μετανιώσει για επαγγελματικές μου επιλογές. Βεβαίως έχω μετανιώσει. Όχι όμως για τεράστιο αριθμό, ας πούμε, τέτοιων λαθών και τέτοιων προβλημάτων. Έχω κάνει όμως ορισμένα πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει. Είναι μοιραίο ο άνθρωπος όταν γυρνάει και κάνει την αυτοκριτική του να μετανιώνει για ορισμένα πράγματα. Αλλιώς, αν θεωρεί τον εαυτό του αλάνθαστο, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Έχει τύχει να κλείσω συμφωνία και να με πουλήσουν. Ναι, και ούτε ο πρώτος, ο τελευταίος. Είναι σύνηθες στην ανθρωπότητα η παγαποντιά, ο ένας να κοιτάει να κοροϊδεύει τον άλλον, ή ακόμα και από άποψη, δολιότητα, ας το πούμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει πολύ ο δόλος, τους αρέσει να στείλουν παγίδες των άλλων. Από πού ως πού έρχονται αυτοί οι χαρακτήρες, πώς διαμορφώνονται, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Στη δουλειά αυτή που κάνουμε έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς και όχι μόνο σε αυτή τη δουλειά, για να μην νομίζουμε ότι αυτή η δουλειά έχει όλα τα κακά μέσα, να πει όλες οι άλλες δεν έχουν τίποτα. Όχι, έχουν όλες οι δουλειές το κάτι. Όταν υπάρχει δουλειά, σημαίνει ότι υπάρχει μια εξάρτηση ενός που προσφέρει τη δουλειά σε σχέση με τον άλλον ο οποίος την αποδέχεται. Ή υπό όρους, ή χωρίς όρους, ή με την επαναστασή του. Οποιοδήποτε τρόπο και αν την αποδέχεται. Όταν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις στους ανθρώπους, υπάρχουν και δόλιες καταστάσεις, υποβολημιές και από πίσω χτυπήματα. Αν έπρεπε να δώσω τώρα μια συμβουλή στον εαυτό μου τότε που ξεκινούσα τη ζωή μου και τη δουλειά μου, θα ήταν... Είμαι ο πλέον ανίκανος για να συμβουλέψω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να τον συμβουλέψω τον εαυτό μου σε καμία περίπτωση. Έχω βρει αρκετά μαζί του, τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Έχουμε συμφωνήσει σε διάφορα πράγματα, σε πολύ λιγότερα από ό,τι διαφωνούμε. Οπότε είμαι εντελώς ακατάλληλος να συμβουλέψω τον εαυτό μου. Ούτε τώρα με το μυαλό που έχετε τώρα? Περίεργο. Εγώ έχω μάθει ακόμα και τώρα με το μυαλό που έχω να διαχωρίζω το μυαλό από την ψυχούλα μου. Αν η ψυχούλα μου μου πει κάτι, θα το βάλω στην άκρη και θα κάνω αυτό που μου λέει. Και ό,τι γίνει. Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει. Αυτό ήταν, τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Έρχομαι για φωτογραφία.